η ένταξη της Ελλάδος στην κοινότητα. Δεν είχε ούτε ένα δυσμενές αποτέλεσμα, αλλά ήταν σωτηρία για την Ελλάδα, για τώρα και για τις δεκαετηρίδες που έρχονται. Η πρόοδος και η ευημερία μας εξαρτάται από την καλή συνεργασία με τα άλλα 9 κράτη-μέλη. Δικαιούστε να με ρωτήσετε, αφού είναι έτσι, πώς ο κύριος Παπανδρέου λέει τα αντίθετα, θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Η δίψα τους για την εξουσία είναι τόσο μεγάλη και το πάθος της αντιπολιτεύσεως τόσο βαθύ, ώστε κανένα επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίσει. Αν μπορούσαν, θα τα ανετίναζαν όλα με δυναμίτη στον αέρα. Αυτός είναι ο πατριωτισμός του. Αλλά ακόμη εχθές στη Θεσσαλονίκη ακούστηκε πως είναι εγκαταλελειμμένη η Μακεδονία, όπως εδώ είπε ότι η Κρήτη είναι εγκαταλελειμμένη. Θα σας πω λοιπόν τι έγινε με 5 αριθμούς, τι έγινε χρόνια σε αυτά τα 5. Το 1975 το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα της Ελλάδος ήταν μικρότερο από ό,τι ήταν το αντίστοιχο της Σοβιετικής Ενώσεως και της Πολωνίας. Με τα 4 χρόνια, χάρη στην εργασία του ελληνικού λαού, αλλά και στη φρόνηση της κυβερνήσεως, το ακαθάριστο κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα, το ελληνικό, ξεπέρασε και τη Σοβιετική Ένωση και την Πολωνία. Στην κυβερνητική πολιτική μέσα στα 4 αυτά χρόνια το ακαθάριστο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 80%, στη Σοβιετική Ένωση μόνο κατά 62% και στην Πολωνία κατά 48%. Και να σας πω και κάτι άλλο, όλες οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού στη Βαλκανική, αλλά και όλες οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη, εκτός από 2, έχουν κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα μικρότερο από τη μικρή Ελλάδα των 9.700 κατοίκων. Γιατί εμείς έχουμε ελεύθερη οικονομία και αυτοί έχουν σοσιαλιστική οικονομία. Ας κρατήσει λοιπόν για τον εαυτό του τα πειράματα ο κύριος Παπανδρέου. Εδώ η απόδειξη. Της Κρήτης. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω 4 αριθμούς. Το 1974 τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως εδώ ήταν 9.950.
Το 1980 εφτάσατε τις 26.500. Οι ιδιωτικές καταθέσεις ήταν στο νησί το 74 6.700 εκατομμύρια. Έφτασαν το 80 25.600 εκατομμύρια. Αυτή είναι η δυστυχία σας. Τετραπλασιάσατε τα εισοδήματά σας. Και θα σας δώσω... και δύο άλλους αριθμούς. Για φέτος το 81 και για το 82 το ύψος της χρηματοδοτήσεως για έργα υποδομής θα υπερβεί τα 6.400 εκατομμύρια και από αυτά τα 2.400 εκατομμύρια τα συνεισφέρει η ΕΟΚ. Ιδού λοιπόν η απάντηση και για την ευημερία της Κρήτης και για την ωφελημότητα της ΕΟΚ. Μέχρι τώρα το βάρος των εξαγγελιών της αντιπολιτεύσεως ήταν στον σοσιαλισμό, στους ελέγχους. Χθες το βράδυ έγινε κάποια μετατόπιση προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Απάντηση. Τα παλαιά κείμενά τους υπάρχουν και δεν τα έχουν ανακαλέσει. Αλλά ο λαός λέει πολύ ευφυώς. Ο λύκος, έστω κι αν φορέσει δέρμα προβάτου, πάλι λύκος παραμένει. Δεν θα ασχοληθώ. Με τα πολλά θα της αντιπολιτεύσεως. Άλλωστε, μεταξύ αυτών των θα υπάρχει και η δημιουργία ιατρικής σχολής στα Γιάννενα, την οποία ίδρυσα εγώ το 1976. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνουν αυτά τα θα. Θα ασχοληθώ με την πολιτική που θα εφαρμόσουμε εμείς από τις 19 Οκτωβρίου. Την οικονομική πολιτική που θα εφαρμόσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε την ίδια πολιτική βελτιώνοντας αναλόγως από τις αποδόσεις και διορθώνοντας τα σφάλματά μας. Δεύτερον, όπως σας διάβασα προλίγου για την Κρήτη. Και επειδή οι μισθωτοί Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να μην επιμηκύνουμε τη συγκέντρωση για να κοιμηθούν οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που είναι στα οδοπράγματα. Η πολιτική λοιπόν αυτή η δική μας απέδωσε. Γιατί ενώ ο τιμάριθμος
μέχρι το 1980 αυξήθηκε κατά 141%, οι μισθοί και οι αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν από 205 μέχρι 245%. Δεν λέω ότι είναι αρκετό, αλλά ήταν αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε. Και πιστεύω ότι στο μέλλον, με την ίδια πολιτική, βελτιώνοντάς την, όπως είπα, θα κάνουμε πολύ περισσότερα. Γιατί? Γιατί σε μια ελεύθερη οικονομία εκείνο που έχει εξαιρετική σημασία είναι το ψυχολογικό κλίμα. Αυτό το κλίμα με τις εξαγγελίες της αντιπολιτεύσεως για ελέγχους, σοσιαλισμούς και δεν ξέρω τι άλλο διαταράχθηκε. Τις 19 όμως Οκτωβρίου από τις Αλεξανδρουπόλεως μέχρι της Κρήτης θα πλέει άνεμος αισιοδοξίας. Άνεμος αισιοδοξίας. Που θα κάνει. Και να επενδύσουν. Και δεν θα υπάρχει μόνο επένδυση κεφαλαίων που βρίσκονται στη χώρα μας. Υπάρχουν και κεφάλαια Ελλήνων του εξωτερικού και ιδίως της Αμερικής που θα έρθουν να επενδυθούν εδώ. Γιατί αγαπάνε και αυτοί τον τόπο της καταγωγής τους και θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχουν ήδη αιτήσεις στο Υπουργείο του Συντονισμού για νέες επενδύσεις. Και το κυριότερο, το σύνολο αυτών των νέων επενδύσεων γίνεται στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια που υποφέρει, στα σύνορα ή στα νησιά που χάνουν τον πληθυσμό τους, όχι στην Κρήτη. Αλλά και εδώ υπάρχει διάθεση νέων επενδύσεων. Και αυτές οι νέες επενδύσεις, μόνον αυτές για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις, δημιουργούν 16.500 νέες θέσεις. Να, κύριε Παπανδρέου, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της νεολαίας. Δημιουργούμε νέες θέσεις για να μην μείνει κανείς νέος άνεργος. Απογοητεύσουν μόνο τους χιλιάδες νέους που σας είπα. Θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση του κόστου και συνεπώς τη μείωση του πληθωρισμού. Φέτος τον πληθωρισμό θα φροντίσουμε να τον κρατήσουμε κάτω από 20%. Το 82 με τη βοήθεια τη δική σας θα τον πάμε κάτω από 15%. Τελειώσω.
Θα ήθελα να πω ότι το θέαμα που αντικρίζω σήμερα το αντίκρισα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος όπου μίλησα και θα το αντικρίσω και την Παρασκευή στην πρωτεύουσα. Σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγον είναι οι γυναίκες. Αυτές πρώτες άρχισε να δουλεύουν εδώ και ένα χρόνο. Οι γυναίκες με το αλάθητο πολιτικό τους ενστιτήριο άρχισε να δουλεύουν εδώ και ένα χρόνο και προετοίμασαν αυτή την καταπληκτική θριαμβευτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Ένας παράγον τον οποίον ενόμιζαν ότι έχουν εξασφαλίσει κατά 80 ή κατά 90%, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν έχουν σε αυτόν τον παράγοντα ό,τι έχουν στο μέσον όρον του ελληνικού λαού. Ο παράγον αυτός είναι οι νέοι. Μπράβο νέοι, συγχαρητήρια. Προσωπικά, γιατί πάντοτε έλεγα ότι οι νέοι της σημερινής εποχής είναι πολύ καλύτεροι από τους νέους της δικής μου της γενιάς και το αποδείξατε. Παρόλη την προσπάθεια που κατέβαλαν οι αντίπαλοι μας να σας κομματικοποιήσουν ανεπίτρεπτα, να σας εκμαυλήσουν, να σας υπόσχονται ότι τα αγαθά της ζωής μπορεί κανένας να τα αποκτήσει χωρίς κανέναν κόπο, εσείς αποδείξατε ότι είσαστε αγνοί και ότι δεν παρασύρεστε από τέτοιου είδους υποσχέσεις. Άλλη μια φορά, μπράβο σας. Μαλλιά, είμαστε υπερήφανοι ότι έχουμε τέτοιους διαδόχους. Διαδόχους που αψηφούνται κάθε κίνδυνο, κάθε ταλαιπωρία, κάθε μόρφο. Θα πάρουν την Ελλάδα και θα τη φτάσουν στην κορυφή, εκεί που της αξίζει. Yeah!
τόσες φορές εσείς. Αφήστε με να το πω κι εγώ μια φορά. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Γιατί αυτή θα μας φέρει δημοκρατία για πάντα, πρόοδο και ευημερία. Γεια σας! Πληροφορούν τώρα ότι συνεχίζονται τα απέσχια επεισόδια στην περιοχή, στην περιφέρεια του Ηρακλείου και κατέστρεψαν πολλά πούλμαν. Τους πληροφορώ. Αύριο θα κινηθεί ο νόμος. Ό,τι κι αν καταστρέψουν, ένα δεν θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν. Την Ελλάδα, αυτή θα τη διασώσουμε. Εταιρείες της Κρήτης.